και από μένα. Καλή σχολική χρονιά. Να πούμε πραγματικά αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι. Τα παιδιά με αναπηρία, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και είναι πραγματικά οι ήρωες και οι γονείς τους. Βρισκόμαστε στο τέταρτο, σε εξέλιξη είναι το τέταρτο διαδικτύμα πανδημίας και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πεθυλαίδης Εταιρείας και από η πείρα που μας έρχεται από άλλες χώρες που λειτουργούν τα σχολεία, όπως είναι η Αμερική, την ΗΠΑ, επηρεάζει πάρα πολύ τα παιδιά. Να φανταστείτε ότι στα τρία κύματα πανδημίας νόσησαν 3.000 παιδιά και σε μία εβδομάδα το καλοκαίρι νόσησαν 2.500 παιδιά. Γι' αυτό απαιτούνται να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα, να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, να μην μείνουν τα σχολεία μας χώροι υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Πρέπει να γίνονται τακτικά τεστ και δεν είναι δυνατόν να τρέχουν τα παιδιά να πάνε στον Ιωδή, ειδικά σε αυτά τα σχολεία, να περνάω η Ιωδή από τα σχολεία. Ας πούμε στην Κύπρο, σε κάθε μέρα περνάω η Ιωδή, από ένα σχολείο και γίνονται τεστ. Για να μην... Και μάλιστα τα πρωτόκολλα φέτος έχουν σπίξει, ένα σχολείο κλείνει όταν νοσίζουν το 50% συνένα των παιδιών. Είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά της πρωτοβάθμιας δεν εμβολιάζονται. Επομένως πρέπει τα μέτρα να πάρουν όλα, 15, εντάξει τώρα θα έχει λίγα παιδιά, 15 παιδιά να τάξει. Πρέπει ακόμα οι καθαρίστρες να είναι με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Βέβαια έκανε μια, ο Δήμος εδώ πήρε 4 ώρες, όπως αυτές καλύπτουν μόνο τα νηπιαγωγεία, τα εκεί που όπου δεν υπάρχει ολοήμερο. Πρέπει να παρθούν οι καθαρίστρες για να αφορούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.